Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα στο στούντιο του newsbomb.gr η κυρία Μαριάνθη Καφετζή Ραυτοπούλου, υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Αθηνών. Καλησπέρα σας, κυρία Καφετζή. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Καλησπέρα. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Αρχικά θα σας ρωτήσω ποιος ήταν ο λόγος που επιλέξατε να κατέβετε στις εκλογές και για ποιο λόγο είσαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι πολύ εύκολη η απάντηση ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το πιο σοβαρό κόμμα. Είναι το κόμμα που αυτή τη στιγμή πιστεύει όλη η Ελλάδα ότι θα μπορέσει να οδηγήσει την χώρα μας την επόμενη μέρα και να γυρίσουμε σελίδα. Δεν είναι αμαρτία από το Θεό μια τόσο όμορφη χώρα με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή της Ευρώπης να βρίσκεται σε αυτή τη μίζερη και άθλια κατάσταση που μας έχουμε οδηγηθεί τα τελευταία χρόνια. Οπότε θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η σοβαρή, η υπεύθυνη παράταξη για να φέρει αυτή την αλλαγή στη χώρα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ένας από τους καλύτερους πρωθυπουργούς που έχουν περάσει. Είναι έτοιμος να σηκώσει τα μανίκια και να κάνουμε να ασκήσουμε όλοι πολύ και σκληρή δουλειά για να πετύχουμε τους στόχους μας. Ποιο είναι το όραμά σας για την Ελλάδα του σήμερα? Αυτό που ονειρεύομαι είναι μια Ελλάδα η οποία θα μπορεί να προσφέρει σοβαρές και αξιοπρεπείς δουλειές στους νέους ανθρώπους, τους ανθρώπους στους οποίους με τις πολιτικές μας και με τις επιλογές μας τους διώξαμε από τη χώρα. Έφυγαν, είχαμε ένα πολύ μεγάλο brain drain, οπότε ελπίζω ότι θα το σταματήσουμε αυτό, την εκροή ανθρώπινου κεφαλαίου από τη χώρα μας. Και οι άνθρωποι, οι νέοι, θα αποφασίσουν να μείνουν στην Ελλάδα και αυτοί που φύγανε να βρουν ευκαιρίες αντίστοιχες με αυτές που βρίσκουν στο εξωτερικό για να επιστρέψουν. Γιατί να μην λέμε τα πράγματα, μάλλον για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, οι άνθρωποι που φύγανε, τα νέα παιδιά που φύγανε από τη χώρα, για ποιο λόγο να επιστρέψουν? Όταν έχουν δει ποιες είναι οι συνθήκες ζωής, ποιες είναι οι αμοιβές τους, πώς γίνεται η ζωή τους. Με αξιοπρέπεια χτίζουν τη ζωή τους στο εξωτερικό. Τους σέβονται, σέβονται την ανθρώπινη ζωή. Και έρχονται στη χώρα μας και εδώ πέρα δεν υπάρχει ούτε αξιοκρατία, δεν βρίσκουν δουλειά. Ξέρετε ότι από την τελευταία έκθεση της ΓΕΣΕ, 1 στους 5 μισθωτούς παίρνει μισθό κάτω από 500 ευρώ. Αυτά τα παιδιά λοιπόν θέλουμε να τα φέρουμε πίσω στην Ελλάδα. Αν δεν διαμορφωθούν αντίστοιχες συνθήκες, δεν θα έρθουν. Και εγώ συμφωνώ μαζί τους. Μέλος λοιπόν του τομέα οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Καφετζή, εργάζεστε για πολλά χρόνια, περίπου 20 χρόνια, σε υψηλόβαθμες θέσεις επιχειρήσεων. Οι γνώσεις σας πώς μπορούν να βοηθήσουν στα κοινά? Δηλαδή αυτό που μας είπατε προλίγου, το να έρθουν οι νέοι, αυτό είναι ένα κομμάτι. Τι άλλο θα θέλετε, πιστεύετε, να αλλάξει? Κοιτάξτε, αυτό που θα ήθελα είναι να δω ότι λειτουργεί υπάρχει ένα σωστό σύστημα και ένας προγραμματισμός σε αυτή τη χώρα επιτέλους. Κάποια στιγμή θα πρέπει να μπούμε σε μια διαφορετική τροχιά και να αλλάξουμε λίγο νοοτροπίες. Τι εννοώ τώρα με αυτό που λέω? Καταρχάς θα ήθελα και αυτό που ονειρεύομαι είναι να σταματήσει να υπάρχει αυτή η γραφειοκρατία. Δεν είναι δυνατόν για να ανοίξει μια επιχείρηση να πρέπει να βασανίζονται μήνες μέχρι και χρόνια. Έχουμε παραδείγματα όπως το Κώστα Ναβαρίνο που χρειαστήκαν χρόνια για να μπορέσει τελικά αυτό το ξενοδοχείο που είναι ένα κόσμημα να ανοίξει και να λειτουργήσει. Και που έδωσε και πολλές θέσεις εργασίας. Πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Γιατί δεν προχωράει το ελληνικό. Μία σύμβαση υπογεγραμμένη και βλέπουμε τώρα πόσο καιρό καθυστερεί όταν έχουμε πόσες χιλιάδες θέσεις εργασίας έτοιμες με το άνοιγμα του ελληνικού να έχουμε προσλήψεις χιλιάδων ανθρώπων. Πώς θα έρθει η επένδυση λοιπόν, γιατί κάποιος να επενδύσει τα χρήματά του, οι επιχειρηματίες, δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι μη κερδοσκοπικά και φιλανθρωπικά ιδρύματα. Ένας επιχειρηματής θέλει το κέρδος του. Αν δεν του διαμορφώσουμε τις συνθήκες που θα έχει κέρδος, γιατί να αποφασίσει να κάνει μια επένδυση στην Ελλάδα? Έχουμε και από τους υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές στην Ευρώπη. Σε αυτό το κομμάτι θα μπορέσει να γίνει κάτι, πιστεύετε, στο μέλλον? Σίγουρα. Από την επόμενη μέρα που θα αναλάβει η Νέα Δημοκρατία και επειδή είμαι και στο κομμάτι της τομέα οικονομικών, όπου κοιτάμε όλο αυτό το πλαίσιο το φορολογικό, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι η Νέα Δημοκρατία το πρώτο που θα κάνει θα είναι να μειώσει τους φορολογικούς συντελεστές και στις επιχειρήσεις και στους ελεύθερους
τέλειους επαγγελματίες. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι η οικονομία είναι ένας κύκλος και ότι αν δεν μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές, ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει. Οπότε το εγγυώμαι, το λέω με κάθε βεβαιότητα και πεποίθηση, ότι είμαστε, κινούμαστε σε αυτή τη γραμμή και θα είμαστε απόλυτα συνεπείς σε αυτό που λέμε. Πάμε και σε κάτι άλλο που έχουμε ακούσει πολλές φορές να αναφέρεται, στην οδική ασφάλεια. Είναι κάτι το οποίο καταλαβαίνουμε ότι σας αφορά άμεσα, καθώς κάθε φορά λέτε ότι θα δοθεί και εκεί προτεραιότητα. Σε περίπτωση που εκλεγείτε, θα δώσετε πολύ μεγάλη έμφαση και προτεραιότητα στο θέμα της οδικής ασφάλειας, έτσι ώστε να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα στην άσφαλτο. Δυστυχώς, από προσωπική εμπειρία, κατάλαβα ή συνειδητοποίησα, αν θέλετε, ότι αυτό που λέμε ότι δεν θα τύχει ποτέ σε εμάς, δεν χρειάζεται πολύ για να τύχει σε εμάς. Είναι θέμα μιας στιγμής, μιας στροφής και ξαφνικά χάνονται τα πάντα. Έτσι λοιπόν, μετά από το προσωπικό μου βίωμα, είμαι αποφασισμένη να δώσω ένα πολύ σκληρό αγώνα για την μείωση ή όπως πλέον λέω, με όραμα μηδενικές απώλειες ανθρώπινων ζώων στην άσφαλτο, να προχωρήσω αυτόν τον αγώνα. Είναι αμαρτία να σκεφτείτε ότι συντελείται σχεδόν μια γενοκτονία από θύματα που έχουμε στους δρόμους. Τα νούμερα είναι αμήλικτα. Έχουμε 1000 θανάτους κάθε μέρα παγκοσμίως. Νέων ανθρώπων, ηλικίας δηλαδή 15 έως 29 ετών. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Πιστεύετε ότι υπάρχουν τα εργαλεία, χρειάζεται κάποιο περαιτέρω κόστος, υπάρχουν τα εργαλεία για να συμβεί αυτό, δηλαδή να σταματήσει πλέον αυτή. Χρειάζεται πολιτική βούληση. Και χαίρομαι ότι ο δικός μας πρόεδρος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και έτσι και συστρατεύουμε πολύ συνειδητοποιημένα δίπλα του, έχει βάλει από τις πρώτες του προτεραιότητες την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Θα θυμάστε κιόλας και στην Κρήτη, μετά από κάποια επίσκεψη που είχε και είχε γίνει και ένα τροχαίο ατύχημα, που το είχε το θέμα αυτό ανακοινώσει με ιδιαίτερη έμφαση, ότι θα είμαστε ως παράταξη δίπλα στους συλλόγους, στους οργανισμούς, στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Οπότε και εγώ θέτω τον εαυτό μου σε αυτό το πλαίσιο, στο να καταφέρουμε όλοι μαζί να συνειδητοποιήσουμε, να εκπαιδεύσουμε τα νέα παιδιά, αλλά να υπάρξει και το νομικό πλαίσιο, ώστε να κινηθούμε στην τροχιά της μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων. Δεν είναι δυνατόν μια λακκούβα, μια κακοτεχνία ενός δρόμου να στερεί μια ανθρώπινη ζωή και μετά να ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι ο υπεύθυνος και την ευθύνη ο ένας να την πετάει στον άλλον. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο, οι υπεύθυνοι θα πρέπει να τιμωρούνται και το καλύτερο από όλα θα είναι να μην χρειάζεται να τιμωρείται κανείς, γιατί θα είναι όλα σωστά φτιαγμένα ώστε να αποφεύγονται τα τροχιά ατυχήματα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Καφετζή, που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που για ακόμα ένα απόγευμα ήσασταν μαζί μας.